Σήμερα βρισκόμαστε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί θέλουμε να υπευθύνουμε τα αιτήματά μας, να ακουστεί η φωνή μας και να πάρουμε επιτέλους απαντήσεις στα αιτήματά μας, να προχωρήσει τη διαδικασία, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα και επειδή είναι ένας δίκαιος αγώνας, απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Ζητάμε την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος 85/22, που εξισώνει τα πτυχία μας, τα πτυχία όλων των παρασταλικών τεχνών με απολυτήρια λυκείου. Ζητάμε τετραετή φοίτηση, δημιουργία δημόσιας ανώτατης σχολής για παραστατικές τέχνες και την ανωτοτοποίηση των σπουδών μας σε ΤΑΕ και ΠΕ ανάλογα με όπως ήταν και πριν, ώστε να υπάρχει πλέον μια εργασιακή αναγνώριση των δικαιωμάτων μας και να μπορούμε να προβούμε τις εργασιακές διεκδικήσεις που αναλογούν στις σπουδές μας. Ποια είναι η συνέχεια των κινητοποιήσεών σας? Αύριο θα πραγματοποιήσουμε μία πορεία. Θα ξεκινήσουμε στις 10.30 από την πλατεία Όλγας. Το βράδυ θα γίνει μία performance έξω από το θέατρο Απόλλων στις 8 η ώρα. Θα ακολουθήσει σήμερα προβολή ταινίας στο χώρο μας, στο θέατρο Μπάριο, που μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μας επισκεφτεί, γιατί είναι ένας ανοιχτός χώρος προς το κοινό για συνομιλία. Την Κυριακή θα έχουμε το μεσημέρι ένα αρνητικό γλέντι με απόφοιτους και με παιδιά που μας στηρίζουν για να παίξουμε μουσική μέσα στις μουσικές μας και ανοιχτού διαλόγου και συζήτησης να επικοινωνήσουμε τα αιτήματά μας και θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις και φυσικά τη Δευτέρα στο Υπουργείο Παιδείας που έχει πραγματοποιηθεί και που έχει ήδη οργανωθεί η παράσταση διαμαρτυρίας θα βρισκόμαστε εκεί με εκπροσώπηση για να επικοινωνήσουμε τα αιτήματά μας και στον Υπουργό.